Λοιπόν. Ναι. Εσύ τόσο πολλά. Εγώ τρώω πολλά. Έτοιμο! Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα από τα βιντεάκια που σας αρέσουν πολύ. Τι τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ίσως σας δείξω και συνταγές στο σημερινό. Αλλά πρώτα, όπως ξέρετε πάντα, πρώτα είναι ο καφές και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα έχει και τέλειο καιρό, δηλαδή ξυπνάς, βλέπεις έτσι φωτεινό το σπίτι. Λογικό να ξυπνήσεις με χαμόγελο, με όρεξη. Ας ευχαριστηθώ πρώτα το καφεδάκι μου και μετά συνεχίζουμε να πάμε να ετοιμάσουμε μαζί πρωινό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρωινό. Για πρωινό θα ετοιμάσω αυγό φετές. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Εμάς η γιαγιά μου στο χωριό μας τις έφτιαχνε πάρα πολύ συχνά. Τις τρώγαμε είτε με γιαούρτι ή με μέλι ή με μαρμελάδα. Κανονικά τις αυγόφυτες τις κάνω με λάδι, αλλά τώρα δεν βρίσκεις πουθενά εδώ στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς είναι. Οπότε θα βάλω βούτυρο αντί για λάδι. Το πρωινό είναι έτοιμο. Μόλις είδα ότι δεν έχουμε γιαούρτι και χθες πήγα στο σούπερ μάρκετ, γι' αυτό και έκοψα μερικά έτσι ντοματούλα, γκουράκι, λίγα σαλάμι κασέρι, ώστε να τσιμπήσουν τα παιδιά. Εγώ θα τις φάω με μέλι. Έτοιμο! Πέπι, εσύ γιατί πήρες όλα τα γκουριά? Φάει και αυγόφετα! Άντε, καλή σας όρεξη. Good appetit. Αχ, το κορίτσι μου! Δείτε. Ούτε καν της είπα κάτι. Από μόνη της. Yes! Καλέ, σταμάτα, θα νομίζουν ότι εγώ σε βάζω να τα κάνεις. Wow! Τυχερός αυτός που θα σε πάρει, ρε κορίτσι μου. Πού είναι το παιδικό? Ναι. Τώρα θα στο βάλω. Ετοιμάστηκα κι εγώ, η κουζίνα γυαλίζει. Τώρα θα στο βάλω. Ετοιμάστηκα και τα παιδιά και νωρίς είναι, αλλά θα ετοιμάσουμε από τώρα το μεσημεριανό, τώρα που είναι ο Πέταρ εδώ πριν να πάει δουλειά, γιατί εγώ αυτή τη συνταγή δεν μπορώ να την κάνω τόσο καλά όσο ο Πέταρ. Οπότε θα την κάνουμε μαζί. Γεια Πέτερ! Για την Πέτρο! Δείξε τι ωραίος είσαι! Για πάνε πίσω. Πίσω. Και τι έχεις εκεί, πιστολή? Ναι. Πω. Τι? Εσένα το πάντα μέλ.
Συνεχίζουμε με το μεσημεριανό. Σας την έχουμε ξαναδείξει αυτή τη συνταγή σε ένα πολύ παλιό βίντεο. Βέβαια θα την φτιάξει ο Πέτρα. Εγώ. Το κάνεις πολύ καλά. Να τα λέμε αυτά. Να το κάνουμε τώρα ένα ωραίο. Πώς λέτε, πανένοστιμο φαγητάκι. Όχι πενανόστιμο. Πεντανόστιμο φαγητάκι. Ναι. Τι θα χρειαστούμε. Αρχικά τα φακελάκια αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Κιμά, πατάτες, ένα κρεμμύδι, τριμμένο έτσι κασέρι, κρέμα γάλακτος, έβγαλα και μαϊντανό. Ναι. Για πάμε. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις τον κιμά. Ναι. Εγώ καθαρίζω τις πατάτες, μαζεύω από πίσω σου. Όπως πάντα. Ωραία. Πάρε εσύ τον κιμά σου. Σου ευχαριστώ. Παίρνω εγώ τις πατατούλες μου. Ποιος τι θέλω να κάνεις. Να κάνω έτσι. Να το ρίξω και να πέψουν κοτάκια. Πώς να το κάνω. Να το κόψεις. Έλα. Οκ, okay, κατάλαβα. Έχουμε βάλει τις πατάτες στο ταψί. Έτσι έχουμε τηγανίσει, ούτε έτσι έχουμε βράσει. Ο κιμάς είναι έτοιμος. Και τώρα, σε 500 μιλιγκράμμ νερό βάζουμε και 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Και βάζουμε... Βάζουμε και σκόνη. Τώρα, άμα δεν υπάρχουν αυτά στην Ελλάδα, μπορείτε να το κάνετε κι άλλες όπως με... απλά κρέμα γάλακτος. Ναι. Βάλετε εσείς τα μπαχαρικά. Δεν χρειάζεται να βάλουμε και μπαχαρικά εδώ. Όχι. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτή η σκόνη απλά μας διευκολύνει. Αλλά γίνεται και χωρίς. Μπορείτε να το δοκιμάσετε και με κρέμα γάλακτος, να βάλετε και λίγο Φιλαδέλφια. Και... ζεστατή. Βάζουμε το μείγμα μέσα στο κιμά. Για λίγο, Να ξεκινήσει να μαγειρέψει, να μην το περιμένουμε πολύ στο φούρνο. Παιδιά, εγώ αυτό το φαγητό το έφαγα για πρώτη φορά, ο Πέτρα μου το είχε μαγειρέψει και είχα πάθει σοκ. Ναι. Μην το βλέπετε έτσι. Θα δείτε το αποτέλεσμα σε λίγο, θα δείτε το αποτέλεσμα σε λίγο. Τώρα αυτό θα μπει στο φούρνο. Το έβγαλα από το φούρνο, δοκίμασα μία πατάτα, είναι έτοιμο και αφού είναι έτοιμη η πατάτα, τώρα θα βάλουμε από πάνω το κασέρι και μετά πάλι θα μπει στο φούρνο. Φαίνεται κάπως έτσι και θα μπει το κασεράκι από πάνω. Και τώρα πάλι στο φούρνο. Ολε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 λ Δηλαδή, δείτε, δεν είναι πανέμορφο. Πάρε και το μαϊντανό σου. Έτοιμο. Τέλειο. Τέλειο. Μπορώ να φάω και όλο το ταψί. Θέλαμε κάτι γλυκό. Έφαμε αυτά τα τουφίδια. Είναι τόσο τέλεια! Είναι για σένα. Είναι για μένα. Είναι με καραμέλα, μέσα φουντίκι και σοκολάτα.
σοκολάτα. Ξέρεις πως λέγονται? Ναι. Το φίφι. Αυτό δεν είναι τσόκολα. Είναι τσόκολέιτ. Φέρε μου μία τσόκολέιτ. Εγώ μόλις τελείωσα το σίδερο. Ξέρετε τι, μου γράφετε στο Instagram. Αχ, εγώ με το στεγνοτήριο έχω σωθεί. Δεν χρειάζεται ούτε σίδερο ούτε τίποτα. Πώς το κάνετε αυτό? Και εγώ το βάζω στο στεγνοτήριο, αλλά πάλι είναι φουλ τσαλακωμένο. Πώς το κάνετε αυτό? Γράψτε μου στα σχόλια, μπα και σωθώ κι εγώ. Τι θέλετε? Τι πήρατε? Ναι. Ορίστε. Εκείο. Ω, pop it. Το έχουμε και σε έκπτωση. Yes. Τι άλλο? Τι είναι αυτό, γάλα? Yes. Εκείο. Πασοκαλέτ. Α, κακάο. Λίγο πιο γρήγορα, ο κόσμος περιμένει. Λοιπόν, αυτό μας κάνει... Μανι μανι! Εσύ μανι μανι! 10 ευρώ! Τι? Ελτώ! Το πάτω! Γιατί το είχες βάλει στη τσέπη σου? Γιατί? Όχι, μην το κλείνεις. Δέκα ευρώ παρόλα αυτά. Ναι. Θέλετε κάτι να ετοιμάσω να φάμε? Ναι. Θέλετε φρούτα? Ναι, φρούτα. Όχι, αλάτα. Να κόψω φρούτα? Ναι. Οκ. Okay. Πώς πέρασε η Ικέα? Καλά. Τι κάνατε? Παίζαμε την γιαγιά. Άκουγες τη γιαγιά? Και μαλώσαμε. Μαλώσατε? Όχι, τέκαψαμε. Με το άντι θέλει να κοζονούχθε. Τι θέλει? Να κάτι, να κυνηγάει. Σε κυνηγούσε ο Άντριαν? Ναι, και ο Κάια. Καλό είναι. Κοίτα αυτό το χρώμα είναι σαν τα νύχια μου. Ναι. Πορτοκαλί. Αυτό. Ναι. Εσύ ποιο χρώμα διάλεξες? Αυτό. Δες αυτό το χρώμα. Έκοψα λίγα φρούτα για τα παιδιά. Αχλάδι, μήλο, μπανάνα και σταφύλια. Πού να τα αφήσω? Γίνεται να φάμε. Αφού εσύ μου είπες να κόψω. Τι? Τι? Εσύ μου είπες να σας κόψω φρούτα. Η ώρα είναι 7. Ξεκίνησα να πεινάω. Και θα κάνω κάτι τώρα που όταν το δείτε θα σας τρέχουν τα σάλια. Sorry σας λέω από τώρα. Θα λιώσετε. Πάει. Εγώ μόνο που το σκέφτομαι. Δεν το έχω φτιάξει ποτέ. Πρώτη φορά θα είναι, αλλά θα είναι wraps. Βασικά τι σας τα λέω, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ψιλοκόψει εδώ κρεμμύδι, ντομάτα, μαϊντανό. Λίγο λεμόνι. Δώσε μου το να κατέψω λίγο, δώσε λίγο. Να το λιώσεις. Πίσω μου. Τώρα. Άντε, να κατέψω. Μπορώ. Βέβαια μπορείς. Έχουμε ράπς, καλαμπόκι, αβοκάντο, κοτόπουλο. Κατάλληλα και τόμουλο. Και αυτό εδώ που κάναμε. Λοιπόν. Ναι. Αυτή τόσο πολλά. Εγώ τρώω πολλά. Ναι. Να νο. Όχι, είναι για τον αδερφό σου. Τώρα σου φέρνω. Έλα στο τραπέζι να φας. Λοιπόν, θα του βάλουμε αβοκάντο πολύ επειδή του αρέσει. Εγώ με ένα χόρτασα. Τώρα σου φέρνω, στο ετοιμάζω. Θα βάλουμε το αβοκάντο. Θα βάλουμε μπόλικο κρεατάκι. Εσύ πρέπει αυτό το φας. Ποιο? Αυτό, το φας.
Και τι γυαλό. Θες και τέτοιο, οκ. Okay. Τώρα, δεν πειράζει, να έχει πολύ κρέας. Θα το φάει. Να το μην κυβώ. Α, κυβώ, το βλέπω. Θες και εσύ. Ναι. Τσαβαβα. Παίρνω. Ωρε φίλε. Ναι. Δεν φαίνεται αυτό τέλειο. Κύβα. Δεν φαίνεται πετανόστιμο. Και τώρα, δες. Yes. Cool. Και τώρα, το παίρνουμε έτσι, το κλείνουμε από εδώ. Ναι. Το κλείνουμε από εκεί. Να στο κάνω εγώ, να στο κάνω εγώ. Το κλείνουμε και από την άλλη. What the? Και είναι έτοιμο. Έλα. Αυτό ήταν και το τελευταίο μας γεύμα για σήμερα την Πέτρο. Αυτό σημαίνει ότι εδώ... Γιατί την πειράζει. Τώρα τελευταία μαλώνουν συνέχεια. Δεν. Άμα τους αφήσω ένα δευτερόλεπτο. Ναι, και αφού αυτό ήταν το τελευταίο μας γεύμα, σημαίνει ότι εδώ θα τελειώσουμε... Θα κλείσουμε και με το βίντεο. Ναι. Ναι, θα πούμε τσάω τώρα. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ελπίζουμε να σας άρεσε και το σημερινό βιντεάκι. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά πολλά. Πολλά πολλά. Φιλάκια. It's a little bit crazy. You're so